Διανύουμε τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, γεμάτες μέρες, και για αυτές θα μιλήσουμε για τις επόμενες 2 ώρες περίπου. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, με τον Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα τουλάχιστον. Όπου θα πούμε κάποια πραγματάκια που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα του ποδοσφαιρικού Άρη κατά κύριο λόγο. Είχαμε και αφήξεις σήμερα, είχαμε και αναχωρήσεις βέβαια. Με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στον Ντάνιελ Σούντγκρεν, τον οποίο τον ακούμε εδώ και 5 μήνες. Έχουμε διαβάσει πολλά για αυτόν, έχουμε γράψει πολλά για αυτόν και ήρθε η ώρα που τον είδαμε και από κοντά, τον Σουηδό, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και θα βρίσκεται για κάποια 24 ώρα στην πόλη, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής και τις δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του τύπου λίγο μετά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Θα μιλήσουμε για το ταξίδι του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο στο Λονδίνο. Ταξίδι το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εκτός απρόπτου αύριο με την επιστροφή τους στην Θεσσαλονίκη. Για το τι έγινε στη χθεσινή συνάντηση των ανθρώπων του Άρη με την πλευρά του Μίλαν Γεύτοβιτς. Και ποια είναι και η συνέχεια της συγκεκριμένης υπόθεσης για τους κεντρινόμαυρους, τα δεδομένα, το τι συζητήθηκε, τα θέλω του παίχτη, τα θέλω της πλευράς του Άρη. Θα τα πούμε όλα αυτά εδώ πέρα μαζί παρέα μέχρι και τις 7. Θα αναφερθούμε και σε κάποιες ανακατατάξεις που αναμένεται να υπάρξουν στο τεχνικό team της ομάδας για τις οποίες διαβάζεται σήμερα στο All About Aris. Γιατί θα έχουμε νέα πρόσωπα όχι μόνο στο κομμάτι του roster, αλλά και σε αυτό που αφορά τους συνεργάτες που θα έχει ο Σάββας Παντελίδης την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Κάποιοι είναι πιθανό να φύγουν, κάποιοι είναι πιθανό να έρθουν. Θα έχουμε διαφοροποιήσεις και εκεί. Αφού πρώτα βέβαια ασχοληθούμε με αυτά που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και συγκεκριμένα τον Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος σήμερα στις 3 έφτασε στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ξεκινώντας το ταξίδι του από τη Στοκχόλμη και με διάμεσο σταθμό το Αμβούργο μαζί με τον εκπρόσωπό του, σε ένα αεροδρόμιο Μακεδονία όπου είδαμε αρκετούς φίλους του Άρη. Θύμισε λίγο τις περσινές σκηνές με την άφηξη, με τις αφήξεις παιχνών όπως ο Κολάσο, όπως ο Ματέο Γκαρσία, ή ακόμα και στην άφηξη του Μπάσα που είχε αρκετό κόσμο, αλλά νομίζω ότι σήμερα είχε πολύ περισσότερο. Και το καταλάβατε νομίζω και όσοι παρακολουθήσατε το βίντεο το οποίο υπάρχει στο Facebook του Λαμπαουτάρης, αλλά και στο Λαμπαουτάρης και στο Instagram του Λαμπαουτάρης ανέβηκε πριν από λίγο, με την αποθέωση που γνώρισε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν κατά την είσοδο ή έξοδο στην αίθουσα φίξεων. Στην έξοδο του στην αίθουσα φίξεων του αεροδρομίου Μακεδονία. Έχουμε έτοιμες, Βασίλη, τις δηλώσεις του κύριου Σούντγκρεν. Τις έχετε? Τις έστειλε ο κύριος Μπαλόμπας. Τις έχετε? Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Καλησπέρα. Thank you very much. Ένα πρώτο σχόλιο για την υποδοχή από τον κόσμο. Είναι κάτι που το ήθελε. This is unbelievable. Nothing is surprising me. But I heard a lot of the fans. They are good and crazy here. I like that. So it's going to be really fun. Είναι απίστευτο. Δεν το περίμενα. Μένω έκπληκτος. Έχω ακούσει πάρα πολλά για τους φιλάθλους του Άρη. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν το περίμενα. Και πίστευα ότι θα έχουμε μια ωραία χρονιά. Είναι νωρίς για υποσχέσεις. Αλλά όπως και να έχει, επειδή γνωρίζει κάποια πράγματα, θέλει να περάσει ένα μήνυμα στον κόσμο του Άρη νωρίς. Just fast, like support us. It's gonna be really fun. I want to stay down to the pool. A lot of songs. Θέλω το γήπεδο να είναι σε κάθε παιχνίδι γεμάτο. Θέλω να τραγουδάνε συνέχεια στα παιχνίδια και θα έχουμε μια καλή χρονιά. Θα περάσουμε καλά. Τι γνωρίζεις για τον Άρη? That they have a good team. Είναι καλή ομάδα. Greatest fans. Καλύτερος φιλάθλος. I heard a lot of the stadium, the city, the grass, really good. So. Έχω ακούσει για το γήπεδο, για το αγωνιστικό χώρο που είναι εξαιρετικός. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει από την πατρίδα του.
θέλει να κάνει καριέρα, είναι σε καλή ακόμα ποδοσφαιρική ηλικία. Πιστεύει ότι στην Ελλάδα με τα χρώματα του Άρη μπορεί να κάνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα, να παίξει σε υψηλό επίπεδο και στην Ευρώπη. Yeah, it's first time. I just gonna knew the city. It's gonna be amazing. I just know about the fans. I don't know the city, but it's gonna be fun. And I want to play good football. I don't want anything more than play football for Aris. It feels really good. Είναι η πρώτη φορά που εκτός Σουηδίας. Αυτό που ξέρω για τον Άρη, πέρα από ότι είναι μια καλή ομάδα με πολύ καλούς συνάδελφους, ξέρω και για την πόλη ότι είναι πολύ ωραία. Το μόνο που θέλω είναι να παίξω ποδόσφαιρο, να παίξω καλό ποδόσφαιρο με τον Άρη και είμαι αισιόδοξο ότι θα έχουμε όλοι μια καλή χρονιά. Αν ο συμπαίκτης του στην ΑΕΚ, ο Δημητριάδης, είπε κάτι πριν μπει στο αεροπλάνο για να έρθει στην Ελλάδα. Yeah, he is from Thessaloniki, so he told me about the city. Great people. I have a lot of Greek friends in Sweden, so they talk really good about you. Έχω και πολλούς Έλληνες γνωστούς στη Σουηδία που μου είπαν τα καλύτερα για την πόλη. Για τον Άρη, γιατί είναι και φίλος του Άρη. Because he's a fan of Άρης. Yeah, exactly. He's a fan of Άρης. He told, the fans are crazy. Ότι οι παδί είναι τρελοί. They have the best colors. Έχουν τα καλύτερα χρώματα. So, started good. Ότι όλα είναι καλά. Ξεκινάμε καλά. Ένα χαρακτηριστικό να μας δώσει, μάλλον τα κύρια χαρακτηριστικά του αγωνιστικού του προφίλ. What is your profile as a player? What fans can expect you in the match? I always give 100%. I'm like a warrior. I have good right foot and I always put the team first. Και πάνω απ' όλα, πάντα για μένα είναι η ομάδα. Με τον Λάρσον θα βρεθεί, έχει μιλήσει. Yeah, I've spoken with him. He's only telling me good things. Great pitch, good arena. The fans are amazing. And Thessaloniki is really beautiful. Μου είπε ότι το γήπεδο μας είναι φοβερό γήπεδο. Για έδρα, ότι έχουμε πολύ καλό τερέν, φανταστικούς συλλάδους και ότι η πόλη είναι ωραία. Του είπε τα καλύτερα, ο Βάσιλ. Thank you, man. Thank you very much. Αυτά λοιπόν από τον Ντάνιελ Σούντγκρεν, στις πρώτες του δηλώσεις. Κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ήταν η πρώτη φορά που μίλησε τόσο πολύ για Άρη, και ήταν φυσιολογικό, εντάξει. Γενικότερα όλους τους προηγούμενους μήνες, ενώ υπήρχε ένα ενδιαφέρον, υπήρχαν επαφές, και ειδικότερα από τον περασμένο Απρίλιο που υπήρχε η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, απέφευγε να μιλήσει ξεκάθαρα για τον Άρη και τη μεταγραφή του στην Ελλάδα. Σεβόμενος νομίζω και την ΑΕΚ, εντάξει, γιατί είναι μια ομάδα με την οποία έχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο. Έπαιξε χρόνια και ο πατέρας του εκεί, παίζει και αυτό τα τελευταία χρόνια εκεί πέρα. Αγαπιέται τον κόσμο της ΑΕΚ και σεβάστηκε αυτό περισσότερο. Και ακόμα και σε απόπειρες που κάναμε εμείς να μιλήσουμε μαζί του, δεν ήθελε να τοποθετηθεί. Περίμενε αυτό το οποίο έγινε σήμερα, να έρθει δηλαδή στη Θεσσαλονίκη και να μιλήσει για την μεταγραφή του στον Άρη. Σίγουρα περίμενε ότι θα έχει πολύ κόσμο στο αεροδρόμιο, αλλά φάνηκε και από τις εκφράσεις του προσώπου του να ευνηδιάζεται λίγο από τον κόσμο του Άρη που φώναζε ρυθμικά το όνομά του και τον προσέγγιζε για μια selfie, ένα αυτόγραφο. Είχε κόσμο και νεαρής ηλικίας, είχε και μεγάλους ηλικία, δηλαδή 50+, που ήρθαν στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν να παίξει του Άρη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι να έχει γίνει άλλη φορά αυτό στα πόσα χρόνια, στα 7-8 χρόνια που πηγαίνω στο αεροδρόμιο για αφήξεις ποδοσφαιριστών του Άρη, να δω δηλαδή ανθρώπους τέτοιας ηλικίας. Για το Σούντγκρεν όμως έγινε και αυτό. Μάλιστα ήταν ένας παππούς, ο Βασίλη, τον έχεις ζήσει αυτόν το Σουηδό, μπες και δες τώρα. Ήταν ένας παππούς που έλεγε, ήρθε αυτός λέει να μας φάει τις γυναίκες γιατί είναι ξανθός, γαλανομάτης, Σουηδός ρε παιδί μου, Σκανδιναβός, Βόρειος ρε παιδί μου, και έχει αυτό το προφίλ έτσι που αρέσει σε μεγάλη μερίδα του γενικού πληθυσμού. Λοιπόν, δεν πειράζει, υπάρχουν άλλες φίλοι που προτιμούν πιο μεσογειακούς τύπους. Δεν θα κάνουμε, τι. Οι Σουηδέζες, Βασίλη Καβαδία. Οι Σουηδέζες, λέει ο Βασίλης Καβαδίας, ναι, θέλουν αυτό που δεν έχουν. Εγώ αναφέρομαι και στις Ελληνίδες, εντάξει, οκ. Okay.
Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο break σιγά σιγά και θα γυρίσουμε με περισσότερο ρεπορτάζ αφού ακούσαμε και τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν. Μαζί μας είναι ο Mr. Gold, την κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης, με delivery 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Και Γιαννόπουλο Σέρβις, όσοι έχετε φορτηγό, καλείτε στο 2310-751-933-24 ώρες το 24ωρο και το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται και σας βάζει μπρος. Πάμε στο πρώτο break για σήμερα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε λίγο 107,4. All about Harrison Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε πιθανότατα και τις τηλεφωνικές γραμμές για να τα πούμε και με εσάς. Λοιπόν, είπαμε 2-3 πραγματάκια για την άφηξη του Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ακούσαμε τι δήλωσε ο Σουηδός κατά την παρουσία του στο αεροδρόμιο Μακεδονία με πολύ κόσμο του Άρη, να δημιουργεί και μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα με την οποία υποδέχθηκε τον 29χρονο fullback στην Θεσσαλονίκη. Πολεμιστής δήλωσε ο συγκεκριμένος. Μακάρι να το αποδείξει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι. Πάντως στη Σουηδία με τον τρόπο που παίζει, που έπαιζε, που τον είδαμε να παίζει, ένα ποδοσφαιριστής που βγάζει πάθος μέσα στο παιχνίδι, γουστάρει έτσι να παίζει και σε γήπεδα με κόσμο. Και το Βικελίδης είναι φυσικά ένα τέτοιο γήπεδο. Επαναλαμβάνουμε, όλοι στο βιογραφικό τους και στους αριθμούς τους καλοί μπορεί να είναι, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουν εδώ, στο χορτάρι του Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, αφού νομίζω ότι εξαντλήσαμε το θέμα του Ντάνιελ Σούντγκρεν, είπαμε θα περάσει από εξετάσεις, θα επισκεφθεί και το γήπεδο αν δεν το έχει κάνει ήδη και θα υπογράψει και το συμβόλαιό του με τον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια, θυμίζω, είναι η συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και θα επιστρέψει μετά στη Σουηδία, περιμένοντας πότε θα έρθει για μόνιμη εγκατάσταση στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα είχαμε το ταξίδι του Θόδωρου Καρυπίδη και του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου στο Λονδίνο, για μεταγραφικούς λόγους και όχι μόνο. Δεν αποκλείεται η παρουσία των δύο ανδρών στο νησί να φέρει και ειδήσεις όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας. Ενίσχυση που έχει να κάνει κυρίως με τις θέσεις που έχουν οριστεί ως προτεραιότητα για τους κεντρινόμαυρους, έχοντας καθαρίσει με τη μία δηλαδή που ήταν ο Ντουάρτε, τις υπόλοιπες τρεις, τον στόπερ, τον εξτρέμ και τον φορ. Και περιμένω να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των επαφών που θα έχουν στο Λονδίνο και για το μεταγραφικό, αλλά και όχι μόνο, γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι που επισκέφθηκαν την πρωτεύουσα της Αγγλίας οι άνθρωποι του Άρη. Και ενδεχομένως να έχουν να κάνουν και με το φιλικό που ψάχνει να προγραμματίσει η ΠΑΕ μια εβδομάδα περίπου πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεών της και των αγώνων που θα δώσει για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Χθες το βράδυ είχαμε την συνάντηση των ανθρώπων του Άρη, αργά το βράδυ κιόλας, με τον εκπρόσωπο του Μίλαν Γεύτοβιτς, τον ένα εκ των δύο βασικά εκπροσώπων του Μίλαν Γεύτοβιτς, τον Ιβάν Ντούντιτς. Ο άλλος είναι ο αδελφός του, ο Μίλαν Ντούντιτς. Ο Ιβάν Ντούντιτς, ο οποίος βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη χθες το μεσημέρο απόγευμα, συναντήθηκε το βράδυ με τους ανθρώπους του Άρη σε ένα ραντεβού που κράτησε μέχρι τα μεσάνυχτα. Σε καλό κλίμα τη συζήτησαν οι δύο πλευρές όσον αφορά τον Γεύτοβιτς και το μέλλον του. Βολιδοσκόπησαν η μία τις διαθέσεις της άλλης και τα θέλω. Με τον Άρη να εγγυάται στην πλευρά του ποδοσφαιριστή έναν βασικό ρόλο στο ρόστερ της επόμενης σεζόν και λεπτά συμμετοχής τα οποία δεν είχε ο Γεύτοβιτς τη σεζόν που μας πέρασε στον Ερυθρό Αστέρα, και είναι και το βασικό ζητούμενο για τον Σέρβο Εκστρέμ, να βρει δηλαδή μια ομάδα που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι συμπληρωματικό όπως είχε στην ομάδα του Βελιγραδίου υπό τις οδηγίες του Βλάντα Μιλόγεβιτς. Από την πλευρά του, ο κύριος Ντούντιτς, εκπρόσωπος του Γεύτοβιτς, θέλησε λίγο να καταλάβει τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Άρης. Παρέθεσε τα δεδομένα όσα έχουν αυτή τη στιγμή από πλευράς Ερυθρού Αστέρα και αυτό το θέλω, τον θέλω, δεν τον θέλω που έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι της ομάδας του Βελιγραδίου για τον Γεύτοβιτς, με συγχωρείτε. Τέτοια ονόματα, ρε φίλε, τώρα δεν θα μπερδευτείς, Βασίλη Καβαδία. Λοιπόν, υπάρχει μια καλή βάση
για να δώσουν τα χέρια δύο πλευρές. Έπεσε το τραπέζι και το ενδεχόμενο δανεισμού του ποδοσφαιριστή για την επόμενη σεζόν και του ορισμού μιας ρήτρας εφόσον ο Άρης θέλει να τον αγοράσει το ερχόμενο καλοκαίρι. Για τον παίχτη, η κυτρινόμαυρα αποτελούν αυτή τη στιγμή προτεραιότητα. Έχει μία πρόταση από τη Μαγιόρκα, έχει μία ακόμα από ομάδα της Ρωσίας, αλλά ο Άρης στα μάτια του Γεύτοβιτς φαντάζει αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες μια πολύ καλή προοπτική, γιατί υπάρχει Ευρώπη, γιατί είναι στα top club της Ελλάδας, γιατί είναι δίπλα στην πατρίδα του, επίσης πολύ σημαντικό σαν στοιχείο, ειδικά όταν μιλάμε για ξένο ποδοσφαιριστή. Αν δηλαδή έρθει ο Γεύτοβιτς, μπαίνει στα μάξη και σε 5 ώρες είναι στο Βελιγράδι και είναι και ένας άνθρωπος που γίνει άρχης κιόλας παρά το νεαρό της ηλικίας του. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή βάση για να φτάσουν σε συνεργασία οι δύο πλευρές. Πολύ σημαντικό ρόλο βέβαια θα παίξει και ο Ερυθρός Αστέρας. Ο κύριος Ντούντιτς, αφού άκουσε αυτά που άκουσε από τους ανθρώπους του Άρη, αύριο θα επιστρέψει στο Βελιγράδι και την Τετάρτη κατά πάσα πιθανότητα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, θα συναντηθεί με τους ανθρώπους του Ερυθρού Αστέρα προκειμένου να τους παρουσιάσει όσα άκουσε από τον Άρη και όσα άκουσε βέβαια και από τη Μαγιόρκα και τη Ρώσικη ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Γεύτοβιτς, ώστε μαζί, πλευρά του παίχτη και ο Ερυθρός Αστέρας, να φτάσουν σε μια οριστική λύση όσον αφορά την περίπτωσή του. Μπορεί να δήλωνε πριν λίγες μέρες ο κύριος Ντούντι στη Σερβία ότι μπορεί να περιμένουμε μέχρι τον Αύγουστο, αλλά όπως διαβάσατε και προχθές στο Λαμπαουτάρης, αυτό το οποίο είπε είναι ότι θέλουμε μέσα στον Ιούνιο να ξέρουμε οριστικά πού θα παίζει ο ποδοσφαιριστής στην επόμενη σεζόν. Άρα, αν λοιπόν έχει βάσει αυτό το οποίο δήλωσε ο ίδιος, μέχρι τα τέλη του μήνα η υπόθεσή του γενικά για τον Άρη και όχι μόνο θα έχει ξεκαθαρίσει. Ο Άρης, βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, για τη συγκεκριμένη θέση αυτή του εξτρέμ έχει άλλες προτεραιότητες. Και μάλιστα 2-3 πολύ καλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για τους οποίους υπάρχουν πολύ καλές συστάσεις και είναι και πολύ καλή και η γνώμη των ανθρώπων της ομάδας. Ο Γεύτοβιτς είναι μια εναλλακτική, μια καλή εναλλακτική όμως. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε αποφάσισαν και άνθρωποι του Άρη να κάνουν ραντεβού με το μάνατζερ του στην Θεσσαλονίκη και να το φέρουν εδώ. Τον κρατούν stand-by, καλός χειρισμός προκειμένη περίπτωση από τους ανθρώπους της ομάδας. Περιμένουμε πλέον το ραντεβού του μάνατζερ του παίχτη με τον Ερυθρό Αστέρα την ερχόμενη Τετάρτη για να δούμε τι θα προκύψει από εκεί και πέρα. Δεν αποκλείω το δεχόμενο μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε να έχουμε και εξελίξεις πάνω στο μεταγραφικό για ακόμα ένα παίχτη του βασικού κορμού, για ακόμα ένα παίχτη που συμπεριλαμβάνει αυτές τις τέσσερις προτεραιότητες που έχει βάλει μεταγραφικά ο Άρης το τελευταίο διάστημα, ή για τον φορ ή για τον εξτρέμ. Και εδώ ρόλο θα παίξει το ταξίδι, το αποτέλεσμα βασικά του ταξιδιού στο Λονδίνο του Θόδωρου Καρπίδη και του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου. Είμαστε άλλωστε 4 του Ιούνιου πλέον, σε 11 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας με την πρώτη συγκέντρωση, με τις εξετάσεις των ποδοσφαιριστών, για να μπουν σταδιακά μετά από 2 μέρες λογικά στο γήπεδο για την πρώτη τους προπόνηση. Άρα οι άνθρωποι τώρα έχουν άλλες 11 μέρες, βάσει του στόχου που έθεσαν, για να ολοκληρώσουν και τις υπόλοιπες 3 κινήσεις. Για να μην είμαι τόσο απόλυτος, όχι 11, άντε 13, για να βγάλουμε και τις 2 μέρες των εξετάσεων. Εντάξει, οκ. Okay. Και άντε μία μέρα ακόμα. Περίπου κοντά στις 2 εβδομάδες. Και κάτι λιγότερο. Άρα με αυτό το σκεπτικό δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε να έχουμε εξέλιξη μεταγραφική για τουλάχιστον ακόμα έναν ποδοσφαιριστή. Ποιον! Είτε για την θέση του φορ. Ήρθε ο Χάχας τώρα. Τόση ώρα μιλάει, δίνει ρεπορτάζ το παιδί. Πετάχτηκε. Είτε για τη θέση του extreme. Ο Χρύσανθος 3. Η δική μου αίσθηση λέει ότι ίσως να ο επόμενο παίκτη που θα συμφωνήσει να είναι ο extreme, εντάξει, αλλά αυτά ανατρέπονται από μέρα σε μέρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή συζητάνε για το 4. Εντάξει, ναι. Τι ναι. Αυτό το είπαμε και χθες.
Ότι αυτή τη στιγμή συζητάνε για το Φορ. Αυτή τη στιγμή τώρα μιλάμε. Ναι. Τώρα μιλάμε. Ναι. Εδώ στο ρεπορτάζ, Ρεχεσταθάτη. Πες μας. Για ποιο ο μιλάμε. Φορ είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ωραία. Διεθνής. Εν ενεργεία τώρα. Ή ήταν. Εν ενεργεία. Εν ενεργεία τώρα. Γνωστό στο ελληνικό κοινό. Α, έχει περάσει από εδώ δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Και είναι πολύ καλός παίκτης. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Έχει καφέ μάτια. Μαύρα μαλλιά. Ωραία. Ναι. Τι άλλο. Έχει παίξει στην Ελλάδα δηλαδή. Ψηλός. Ναι. Δηλαδή over 1,80. Ναι, αυτό που έψαχνε. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι. Αυτό που έψαχνε κιόλας. Είναι over 1,80. Ναι. Και κάνει κλικ και στον κόσμο. Και στον Καρυπίδη. Στον Καρυπίδη, εκτός από κλικ, κάνει και μπραφ. Γιατί χρειάζεται, είναι το υψηλότερο συμβόλαιο που θα έρθει, αν έρθει. Θα δικαιωθώ καλό. Δηλαδή που τον ανέφερα πριν λίγο καιρό. Όχι. Δεν είναι αυτός. Όχι. Α, εντάξει. Ποιον είπες, τον Μπέργκ. Ποιον? Τον Μπέργκ. Ποιον Μπέργκ. Ποιον είχες πει. Μου είχες πει κάποιον. Ναι. Εντός αέρα ή εκτός. Νομίζω και εντός αέρα τον είχα πει. Εντός αέρα. Ποιος ήταν, ποιον είχες πει. Δώσε το χαλί. Όχι, δεν αφήνω. Okay. Πες το, δεν είναι ο Ανσάρι Φάρτ. Okay. Νομίζω ότι είναι πιο καλός. Μάλιστα. Το μόνο που δεν ξέρω είναι σε τι κατάσταση είναι. Σήμερα. Ο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς, φίλε. Πρίγιο γκολ στον Άρη. Έγινε. Γιατί δεν έχω 25 εκατομμύρια να τον πάρω από τους Άραβες. Έγινε. Έγινε. Αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Αρκεί να υπάρξει. Δεν λέω όνομα, γιατί αν πω το όνομα και χαλάσει, μετά μου πούνε το χάλασα. Ενώ αν δεν ήρθα, μου πούνε καλά, μας έλεγε τα παραμύθια για τον Τάδε και δεν ήρθε. Γιατί να χαλάσει. Οπότε παρακολουθώ όμως το θέμα και αν χαλάσει, θα σας το πω. Χωρίς όνομα. Γιατί να χαλάσει. Ή αν φτιάξει. Ηλικία. Δεν σου λέω. Καλή ηλικία. Δεν είναι 33, 34, 35. Δεν έχουμε την ίδια γνώμη πάνω στην καλή ηλικία, άρα. Οκ, άστο. Ποια είναι θεωρείς καλή ηλικία. 27-28. Γιατί δεν έχουμε την ίδια. Α, εκεί είσαι και εσύ. Αυτή θεωρώ καλή ηλικία. Ωραία. Αλλά και το 30 δεν είναι κακή ηλικία, 31 σε ένα ποδοσφαιριστή. Μετά τα 33. Εξαρτάται γιατί ποδοσφαιριστή. Εξαρτάται για τη θέση. Άμα παίξει θερματοφύλακα είναι νεούδι. Αν είναι στόπερ είναι μια χαρά. Ναι. Τώρα, αν πηγαίνει να πάρει εξτρέμ, ναι, ρε φίλε. Στα 33 αρχίζει και αλλάζει λίγο. Αλλά μέχρι τα 32-33 ο ποδοσφαιριστή. Ναι. Εντάξει, και να σου πω κάτι είναι και πώ ένα παίκτη χειρίζεται τον εαυτό του, τη ζωή κάνει. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές 33 χρονών σαν το Σέρχιο Κόκε που γεια σας και υπάρχουν ποδοσφαιριστές 33 χρονών που είναι σούπερ. Μάλιστα. Θα δούμε. Αύριο λογικά θα επιστρέψουν, θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των επαφών που θα γίνουν στο Λονδίνο από τους ανθρώπους, όχι Γιώργο Άννα και ο Γιώργος Γκάτους λέει ξεκινάει από Καρύμ και την Ένωση Σαριφάριντ. Όχι, λέει ο Χρήστος Γιώργο, δεν είναι αυτός. Λοιπόν. Αν και τον ήθελε ο Καρυπίδης πολύ, αλλά. Δεν νομίζω. Τον ήθελε αρκετά, νομίζω. Δεν νομίζω. Ναι, εντάξει. Okay. Απλά είναι και μια 500 σερφάρι. Μήνυμα. Από εκεί ξεκινάει βασικά. Είναι η τιμή εκκίνησης. Πόσο? 500. Να πάνε τα πάρει αλλού. Ναι, εντάξει. Είναι πολλά γιατί άμα βάλεις και την εφορία. Πάμε στα 750 μετά. Δεν θέλουμε τέτοια. Ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Και δεν είμαστε σε φάση να κάνουμε νομίζω τέτοια ανοίγματα. Μπορείς να βρεις παίχτες και πιο φθηνούς και καλές περιπτώσεις κιόλας. Λοιπόν, με δεδομένο λοιπόν ότι σε λιγότερο από δύο εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία και έχουμε κλείσει ήδη τον Ντουάρτε, άλλες τρεις κινήσεις μένουν. Δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα να έχουμε κάτι ακόμα όσον αφορά αυτές τις τέσσερις βασικές κινήσεις που θέλει να κάνει ο Άρης μέχρι να πιάσει δουλειά για την νέα σεζόν. Σε 15 μέρες ακριβώς. Θα έχουμε. Ναι, 4 και 7. Θα έχουμε την πρώτη προπόνηση. Και την κλήρωση θα έχουμε. Ποια? Την πρώτη κλήρωση. 19 Ιουνίου. Ναι, 18 Ιουνίου είναι η πρώτη προπόνηση του Άρεος. Σε 15 μέρες από τώρα. Όχι η πρώτη προπόνηση. Η πρώτη συγκέντρωση. Ναι, μπράβο. Για τώρα να γίνουν εξετάσεις και τα λοιπά. Η πρώτη προπόνηση θα γίνει λογικά δύο μέρες μετά. Δύο μέρες θέλουμε για τις εξετάσεις. Να χωριστούν σαν group τα γνωστά. Κοίταξε. Στην ουσία η προετοιμασία θα αρχίσει 23 του μήνα, έτσι όπως το βλέπω. Θα τους δώσει την Κυριακή να πάνε για τουρισμό. 22 ήταν Κυριακή. Ναι, 22 θα γιορτάζει και ο μπαμπάς μας. Ιουνίου. Το Αγίου Πνεύματος πότε είναι. Τι? Το Αγίου Πνεύματος πότε είναι. Δεν ξέρω. Αν είναι εκείνο ή το επόμενο.
Δεν είναι αυτό που έρχεται. Ή εκείνο 22 του μήνα είναι. Ναι. Ή το επόμενο. Ή το προηγούμενο. Το προηγούμενο νομίζω. Το 14. Νομίζω πρέπει να είναι εκείνο. Ναι. Το 15 δηλαδή. Εκεί 23 με 30 του μηνός θα γίνει μια μίνι προετοιμασία κατά κάποιο τρόπο, μάλλον στο πανόραμα. Ναι. Μάλλον στο πανόραμα. Λογικά τώρα το 30 που λέω, συνήθως τους αφήνεις ρεπό την τελευταία μέρα πριν φύγεις στην Ολλανδία. 1η Ιουλίου είναι η αναχώρηση, παρέα με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πληκτικό αυτό, δεν ξέρω πώς ακριβώς το κανονίσαμε. Και στην ίδια περιοχή της Ολλανδίας. Ναι. 12 του μηνός είναι το φιλικό με την Αϊτχόφεν που έχει ήδη ανακοινωθεί. Θα υπάρχουν και άλλα 2 ή 3 φιλικά στην Ολλανδία που θα κλείσουν εκείνες τις ημέρες, και 18 του μήνα από ό,τι φαίνεται γίνεται η προσπάθεια για το μεγάλο φιλικό στην Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το μεγάλο φιλικό θα είναι μία από τις ομάδες της Premier League με την οποία συζητάνε σήμερα ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Ντίνος Διαμαντόπουλος. Είναι ένα από τα θέματα της ατζέντας κατά την παρουσία του στο Λονδίνο. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα. Πάντως, το γεγονός ότι η ομάδα έχει κλείσει ήδη 2 μεταγραφές είναι στη διαδικασία του να κλείσει και τις υπόλοιπες. Έχει δρομολογήσει το θέμα της προετοιμασίας της. Έχει δρομολογήσει το θέμα της στελέχωσης του τεχνικού team. Έχει δρομολογήσει το θέμα της στελέχωσης του ιατρικού team και γενικότερα δρομολογήσει όλες αυτές τις καταστάσεις. Ξεκίνησε τα έργα της στο Βικελίδης, ξεκίνησε τα έργα στο Ρήσιο, γιατί ξυλώθηκε ο Χλωτάπητας, αν δεν κάνω λάθος, και είμαστε στη διαδικασία επανατοποθέτησης. Αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και τηρείται με το σωστό τρόπο. Αν αυτό που συμβαίνει συνδυάζεται με μια οικονομική ρευστότητα που προσδίδουν τα διαρκείας, που πάνε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει ήδη τις 3.500, με όλα αυτά καταλαβαίνει ο καθένας ότι βαδίζουμε σωστά. Τώρα το σωστά μέχρι το να κερδίζουμε και να πηγαίνουν όλα καλά έχει πάντα μια απόσταση. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα γίνουν τα πράγματα και πώς ακριβώς θα δρομολογηθούν. Ο φίλος που μου λέει ότι λέω τον Βέλιο, δεν λέω τον Βέλιο. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να πας στο Λονδίνο. Ναι, γιατί δεν χρειάζεται. Εδώ είναι. Αυτός. Καλά, ναι, η ομάδα του είναι εκεί. Ναι. Η ομάδα του είναι εκεί. Έγινε. Ευχαριστώ. Όλοι το Βέλιο νομίζω είναι εδώ μεταξύ. Είπα και χθες, παιδιά, δεν με παρακολουθείτε. Δεν με παρακολουθείτε. Δεν με παρακολουθείτε. Δεν με παρακολουθείτε. Είπα ότι είναι ξένος. Θα παίξεις με το κινητό σου, με τους συναδέλφους που ανταλλάσσετε φωτογραφίες από τη σημερινή παρουσία στο αεροδρόμιο, ή να κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα. Το ότι πήγε πίσω, ξέρεις σημαίνει. Ή ότι μιλάει με κάποιον από ένα άλλο μέσο, ή ότι μιλάει με γκόμενα. Γιατί πήγε πίσω για να μην βλέπω το κινητό του που γράφει. Καταλαβες. Δεν ξέρει ότι έχω υποκλέψει το λογαριασμό του στο Facebook και μπαίνω κάθε μέρα και διαβάζω όλα τα μηνύματα. Τι? Ναι, τα διαβάζεις όλα. Όλα. Ωραία. Και αυτά που με βρίζετε με αυτόν που έβγαινε φωτογραφία πριν. Που σου στείλε τη φωτογραφία με το Willkommen. Έτσι, έτσι. Γιατί το διάβασα και αυτό, όπως είδες. Μπράβο, Χρήστο. Γιατί έχω 4 γυαλιά, όχι 2. Μπράβο, Χρήστο. Μπράβο. Μπράβο, Χρήστο. Για πάμε, φίλε, τώρα. Τι? Συνέχισε τώρα το πρόγραμμά σου. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα, All About Harrison Air στον Λίμπερο 107,4. Πρέπει να πάμε μέχρι και τις 7. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας, αν βρεθήκατε και στο αεροδρόμιο κιόλας ενδεχομένως. Ανοίγουμε και τις γραμμές 2-3-10-287 και 3 οκτάρια. Πώς τον ακούσατε εσείς στο Σουηδό, πώς τον είδατε, και ειδικά εσείς που μπορεί να βρεθήκατε στο αεροδρόμιο και να ήσασταν στην άφιξη του Σούντγκρεν. Και γενικότερα, ό,τι άλλο θέλετε να σχολιάσουμε και αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα με τον Χρήσανθο, ή αν έχετε κάτι άλλο το οποίο θέλετε να συζητήσουμε μαζί, μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο, 2-3-10-287 και 3 οκτάρια. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε και τους πρώτους φίλους, να αναφέρουμε και τις πιθανές ανακατατάξεις που μπορεί να υπάρξουν στο τεχνικό team, και το διαβάζετε και σήμερα στο All About Harris. Είναι πιθανό ο Αντώνης ο Λικούρης
να αποτελέσει παρελθόν από τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων της ομάδας με το όνομα του Αλέκου Ράντου να είναι ένα από τα δυνατά, θα πω εγώ, που έχουν πέσει στο τραπέζι για την αντικατάστασή του. Ο Ράντος, ο οποίος είναι γνωστός κυρίως στην Αθήνα, γιατί ήταν επί σειρά ετών προπονητής τερματοφυλάκων στον Ολυμπιακό και πάλι το θυμούνται νομίζω περισσότερο τον Αλέκο το Ράντο, όταν έπαιζε κιόλας ποδόσφαιρο. Είναι μια επιλογή για τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων. Μια άλλη προσθήκη πολύ πιθανή που αφορά το τεχνικό team είναι αυτή του Λεωνίδα του Βαρδάκη, ο οποίος ήταν γυμναστής στον Κισαμικό και προορίζεται για τη θέση του γυμναστή αποκατάστασης που θα υπάρχει την ερχόμενη σεζόν και ένα πόστο το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στο ιατρικό team της ομάδας. Ο γυμναστής αποκατάστασης με τον Λεωνίδα το Βαρδάκη να είναι πιθανότατα ένα από τα νέα πρόσωπα τα οποία θα δούμε στον Άρη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, στο κομμάτι του τεχνικού team, επαναλαμβάνω. Εντάξει, υπάρχουν κάτι δημοσιεύματα στην Κύπρο σήμερα. Θα πάμε και στο φίλο, ναι. Όσον αφορά τον Lindsay Rose, και συγκεκριμένα αναφέρουν ότι η Ομόνοια έχει στη μεταγραφική της λίστα τον 27χρονο Γάλλο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος βρίσκεται στην χώρα του το τελευταίο δεκαήμερο περίπου. Περιμένουν στον Άρη τις τοριστικές εξελίξεις με την Λοριάν. Πιέζει και αυτός για να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω, αν βάλει σε ζυγαριά ο Ρόουζ τον Άρη και την Ομόνοια, να επιλέξει την ομάδα της Κύπρου. Θέλει εδώ, να συνεχίσει εδώ. Είναι η Ευρώπη, είναι ο κόσμος, είναι η Θεσσαλονίκη, είναι πολλά. Όχι ότι η Λευκωσία, όπου εδρεύει η Ομόνοια, δεν είναι ωραία. Ωραία είναι και η Λευκωσία. Εμείς έχουμε και εμπειρία από Λευκωσία άλλωστε, αλλά δεν έχει θάλασσα. Και είναι σίγουρα ένα αρνητικό το συγκεκριμένο. Πάμε στον πρώτο φίλο και θα συνεχίσουμε με τον Ρόζ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στα πέριξ του γηπέδου. Δηλαδή? Ή για την ακρίβεια για τα γήπεδα. Το προπονητήριο. Πέρασα και όλα σχέδα που το ξυλώσανε. Ναι. Το χωροτάπιδα. Είσαι κάτοικος Ρησίου? Όχι, η δουλειά μου είναι κοντά. Α. Ναι. Είναι βασικό να αλλάξει το χορτάρι, γιατί και εσείς που πηγαίνετε και τα βλέπετε από κοντά. Φέτος δεν μας φωνάξαν καθόλου. Αλλά έχετε πάει κάποιες φορές. Πέρυσι πηγαίναμε, ναι. Ναι. Είναι βασικός παράγοντας κάποιων τραυματισμών που υπήρχαν φέτος στην ομάδα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Π.χ. ο Λάρσον. Η γάτα κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Η γάτα κάνει νιάου στα κεραμίδια. Καλά, δεν είναι απαραίτητο, να σου πω κάτι. Δεν είναι απαραίτητο ένας τραυματισμός να φύλεται μόνο στην κατάσταση των γηπέδων στο Ρήσιο. Επιβαρύνονται οι παίχτες, ναι, okay. Η επιβάρυνση του γονάτου του Λάρσον είναι καθαρά λόγω του ότι το γήπεδο στο Ρήσιο, τα γήπεδα μάλλον, ήταν σε κακό του χάλι. Του Λάρσον μπορεί, ναι, είναι ένα παράδειγμα. Σε κακό χάλι δεν ήταν. Αλλά σε, ναι, δεν σε ήταν χάλι... στο δεν επίπεδο ήταν που πρέπει, αλλά δεν ήταν σε κακό χάλι. Πάμε παρακάτω. Και φυσικά μεγάλο ρόλο παίζει το επιτελείο υποκατάστασης της ομάδας. Ναι. Ναι, όλα αυτά παίζουν. Για να είμαστε σοβαρή ομάδα. Προτιμώ να μην κάνουμε μια μεταγραφή παρά να έχουμε φουλ ιατρικό επιτελείο. Ναι. Και αποκατάσταση παικτών. Ναι. Γι' αυτό γίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Ακριβώς. Αλλά αυτά είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι τα ψηλά γράμματα. Αλλά στην ουσία δεν είναι ψηλά γράμματα, είναι μεγάλα γράμματα για μια μεγάλη ομάδα. Όπως θέλουμε να λεγόμαστε. Σιγά σιγά θα γίνουν όλα. Πολύ καλές οι κινήσεις αυτές που κάνει η ομάδα όσον αφορά την οργάνωσή της. Ναι. Και την προστασία των παικτών. Γιατί είναι περιουσιακό στοιχείο οι παίκτες. Ναι, βέβαια. Άμα έχουμε τον Τόσο ήρθε 4 μήνες και ήταν τραυματίας. Ναι. Κάτι φταίει. Καλά, για τον Τόσο δεν φταίει τώρα κατά στο Ρήσιο, εντάξει. Όχι το Ρήσιο, κάποιοι άλλοι φταίνε. Ποιοι? Δεν θέλει και ερώτημα. Όταν υπάρχει ένας μυϊκός τραυματισμός,
από τη στιγμή που δεν γίνεται σωστή αποκατάσταση, θα πάθει υποτροπή. Δεν ήταν μόνο η αποκατάσταση το θέμα του τόνου, ήταν και η διαχείριση των προπονητή. Εντάξει, όλοι οι παραγωγοί, όλα αυτά λέμε. Ναι. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Άμα μπήκε και τρεις μέρες να μπει πιο μπροστά, μπορεί να πάθει υποτροπή. Όπως έγινε και με τη Λιβαδιά και με τον Πανιόνιο την έπαθε ο τόνος. Κυρίως με τον Πανιόνιο. Εκεί πέρα. Που παίζαμε και 10 παίκτες τότε. Εκεί. Επιβαρύνθηκε. Όπως και με το Βέλεθ, που έχει πάθει τρεις μυϊκούς τραυματισμούς. Ναι, εντάξει, η περίπτωση του Βέλεθ είναι λίγο πιο ιδιαίτερη, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος πηγαίνει και στα κόκκινα όλη την ώρα. Και... Εντάξει, ο Βέλεθ όμως πρόσεχε, γιατί λέμε τώρα για τον Άρη. Ο Βέλεθ σε κάθε ομάδα που παίζει, το ίδιο συμβαίνει. Άρα είναι και θέμα μυϊκού οργανισμού. Είναι του πέφτει του ήρθε. Καθόλου απίθανο να είναι επιρρεπής. Κάθε χρόνο, αν το δεις, ο Βέλεθ έχει 2-3 τραυματισμούς και έχει πάντα 22-23 συμμετοχές σε όλες τις ομάδες που έπαιξε. Και στην Πολωνία και στην Ισπανία. Άρα μην τα ρίχνουμε πάντα όλα στον Άρη και ψάχνουμε να βρούμε στον Άρη. Ότι υπάρχουν θέματα στο ιατρικό, στους φυσιοθεραπευτές. Όταν λέω θέματα, θέλουμε μεγαλύτερη πληρότητα. Θέλουμε περισσότερα άτομα. Μιλάμε για μια επαγγελματική ομάδα με τεράστιες απαιτήσεις. Θέλουμε μηχανήματα. Θέλουμε καλύτερα γήπεδα. Θέλουμε. Από την άλλη, όμως, να σου πω κάτι. Όπως και να το κάνουμε, δεν γίνεται με τη μία να τα κάνει όλα ο Καρυπίδης. Όχι, προς Θεού. Δεν είμαστε Ολυμπιακός. Να πέσουν τα εκατομμύρια. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όταν είσαι σε αυτό το χάλι που ήσουν τα προηγούμενα χρόνια και το ορίσιο ήταν χειρότερο από το γήπεδο του Βαθυλάκου και ήταν ένα κτίριο σαν αποθήκη με ποντίκια. Είναι φυσιολογικό ότι πρέπει πρώτα να το φτιάξει. Μετά πρέπει να φτιάξει τα γήπεδα όπως κάνει σωστά τώρα. Πρέπει να φτιάξει λίγο το γήπεδο στο Χαριλάου. Γίνονται πράγματα σιγά-σιγά. Το καλό είναι ότι γίνονται. Και την περίφραξη γύρω από το ορίσιο που είναι γκρεμισμένη. Νομίζω το φτιάξανε αυτό. Όχι, δεν το φτιάξανε. Γκρεμισμένη περίφραξη. Γύρω από το γήπεδο. Όχι την εξωτερική περίφραξη. Κατάλαβα κιόλα. Το γύρω από το γήπεδο δεν μας ενοχλεί. Και τουλάχιστον τώρα που θα το κλάδι Βικελίδη θα ομορφύνει. Ελπίζω οι συναργιανοί να το σεβαστούν οι πιτσιρικάδες που παίρνουν τα σπρέι και αρχίζουν και βάφουν. Καλά, μην το περιορίζουν οι πιτσιρικάδες, και μεγαλύτεροι υπάρχουν που μπορεί να κάνουν τη βάφη. Και μεγαλύτεροι. Όπως κάναμε με το λεωφορείο του μπάσκετ, το Πούλμαν, που πήγαν και το γράψαν να πίσω με το σπρέι. Να σεβόμαστε την περιουσία μας. Έτσι. Να σε καλά. Και το γήπεδό μας, γιατί... Θα το κάνουμε καινούργιο, μην το κάνουμε πάλι χάλια. Μακάρι, α δούμε. Και ξανά το λέω, το είχα πει και πριν από 15 μέρες, το μπάσκετ, άλλη ιστορία. Μπάσκετ, θα παίξω εγώ, μπάσκετ. Άλλη ιστορία. Εκεί το βλέπω, σε λίγο, να με παίρνετε για τριάρι. Και τι τριάρι. Καλό. Παρή. Διοπτροφόρο. Φοράω εκπληκτικό γυαλί. Okay. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εδώ. Έχουμε άλλον. Ωραία. 2-3-10-2-87 και 3-8 για ανοιχτές οι γραμμές. Λοιπόν, η Ρεάλ ανακοίνωσε τον Γιόβιτ. Μπράβο, ωραία μεταγραφή. Και αναλαμβάνει τα έξοδα του γιου του Ρέγγες. Μάλιστα. Ωραίες κινήσεις είναι αυτές. Είχαμε και αυτή τη θλιβερή είδηση για το Σαββατοκύριακο. Γενικότερα είχαμε πολλές θλιβερές ειδήσεις τα τελευταία 24 ώρα με θανάτους νέων ανθρώπων, που σε κάνει λίγο να αναθεωρείς πολλά πράγματα στη ζωή σου για να τα βλέπεις πολύ διαφορετικά. Τέλος πάντων, έτσι είναι η ζωή που λέει το τραγούδι. Προχωράμε. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, Βασίλη. Ωραία, θα πάμε σε λίγο στο τελευταίο break. Είπαμε και για τις πιθανές ανακατατάξεις στο τεχνικό team για τον κύριο Ράντο, για τον κύριο Βαρδάκη, και περιμένουμε να οριστικοποιηθεί και το θέμα του γιατρού της ομάδας. Με τον κύριο Ράλι να είναι ένα όνομα το οποίο παίζει πολύ δυνατά, ο συγκεκριμένος. Όπως περιμένουμε να δούμε και τον νέο αναβαθμισμένο ρόλο που θα έχει ο Βαγγέλης Πανταζής στην ομάδα. Τα έχουμε ξαναπεί. Ο Άρης πρέπει να χειριστεί με απόλυτο σεβασμό την δική του περίπτωση. Έχουμε φίλο, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά λέμε. Καλά λέτε. Καλά. Γεια σου Χρυσάντε. Χαίρετε. Τι λέει? Καλά. Έχουμε κάνα νέο από Αγγλία? Όχι. Ακόμα όχι. Αυτό πότε θα ξέρουμε το βράδυ? Μέχρι αύριο πιστεύω κάτι θα έχουμε. Μπορεί να μην έχει και κάτι σημερινή ημέρα. Θα δούμε.
Πολλά ακούγονται, αλλά να μην πιστεύουμε τίποτα δηλαδή. Πολλά ακούγονται. Εξαρτάται από πού ακούγονται. Και από πού ακούγονται. Είναι και αυτό που λέω. Γράφουν σε πολλά. Πώς να λέμε. Σε πολλά site του Άρης. Ναι. Εσύ να διαβάζεις όλα about Άρης. Εντάξει. Όλα αυτά που γράφουν είναι, δεν τα πιστεύουμε καθόλου. Δεν λέγανε για τον Βλαντό. Γράφουν για έναν Σουηδό. Ποιο Σουηδό? Ένα Σουηδό που έπεσε στο Τωρίνο. Τον Γκούσταφσον, ναι. Ναι. Εντάξει, okay. Και δεν είναι ο Γκούσταφσον και έρθει ο... Το Λαμπαουτάρης δεν έγραψε για κανένα Γκούσταφσον. Να σου πω κάτι. Στον Άρη καθημερινά, όχι τώρα, εδώ και ένα μήνα και παραπάνω, φτάνουν δεκάδες παίχτες κάθε μέρα. Που προτείνονται και εξετάζονται. Εντάξει. Κοίταξε να σου πω. Εμείς έχουμε επιλέξει να βάζουμε ένα-δυο θέματα με τα γραφικά, τα οποία όμως ισχύουν. Δεν ισχύει ούτε του Γκάλο που γράφτηκε, ούτε του Κουλιμπαλή που γράφτηκε, ούτε του Γκούσταφσον που γράφτηκε, ούτε του τερματοφύλακα της Λαμίας που γράφτηκε. Ούτε ο Μπρούνο. Ούτε ο Μπρούνο τουλάχιστον προτάθηκε. Αλλά τον είδε ο Άρης και γράψαμε την πραγματικότητα. Ο παίκτης. Ένα σήμερα έχει πρωτοσέλιδο μια εφημερίδα της πόλης. Ναι, ωραία. Ξέρω για Άρη. Και μέσα και τι λέει. Ξέρω για Άρη. Το έχω ακούσει. Αυτό είναι είδηση. Ή το άλλο, η άλλη μπούρδα που γράψαν οι άλλοι, ότι ο Ολυμπιακός παίρνει Γκαρσία και δίνει ιδανικό τον Μπρούνο στον Άρη. Ναι. Ο Γκαρσία ανήκει στον Άρη για να τον δώσει. Με ποια λογική? Παίρνει τον Γκαρσία. Πολύ ωραία. Τι υποχρέωση έχει απέναντι στον Άρη για να του δώσει τον Μπρούνο? Δηλαδή γράφουν και μπούρδες οι οποίες δεν στηρίζονται και πουθενά. Αλλά εντάξει, ο κόσμος τρελαίνεται. Τώρα δεν είναι στη γράφουν πάλι. Γιατί όχι, παίρνουν, δεν βλέπω ότι γράφουν τέτοια πράγματα. Γυμναστή, όχι, γιατί παίρνουν το γυμναστή τερματοφυλάκο, ναι, που ήταν στον Ολυμπιακό, να λέει, σας δίνει ο Ολυμπιακός, λέει τον Ράντο. Πριν 10 χρόνια ήταν ο Ολυμπιακός ο Ράντος εκεί. Έτσι γράφουν τώρα, ξέρεις, για να σου την πούνε. Μάλιστα, ωραία. Στα παπάκια μας τη λένε λοιπόν, για να μην πω τίποτα άλλο. Δεν μου λες... Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Η εκπομπή θα έχει τίποτα... κάνει τίποτα διαγωνισμούς για διαρκείας. Για εισιτήρια θα κάνει. Α, μόνο για εισιτήρια. Μάλιστα. Για διαρκείας δύσκολα. Για διαρκείας δεν θα κάνει διαγωνισμό. Για εισιτήρια όμως ένα μάτς θα κάνουμε. Όταν με το καλό τα έχουμε. Ξέρουμε τίποτα ημερομηνία πότε θα γίνει κλήρωση του πρωταθλήματος? Όχι, δεν έχει οριστεί ακόμα. Μέσα Ιουλίου δεν είναι αυτό περίπου? Ναι, 24 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Θα μας ενημερώσετε και άμα μεταδοθούν τα φιλικά στην Ολλανδία? Βέβαια. Θα τα μεταδίδει ο Λίμπερο σίγουρα. Με περιγραφή Χρυσάν του Τσαλτίδη? Συνήθως ναι. Τώρα άμα βρω κανένα καλύτερο εκεί πέρα θα τα περιγράψει αυτός. Όχι, καλύτερα εσύ τι να πούμε. Ολλανδό εννοώ. Α, Ολλανδό θα βάλει. Ναι. Το κόλπο θα πει στο Ολλανδικά. Τορ. Τορ είναι σε γερμανικά. Εκεί οι Ολλανδοί έτσι το λένε. Σοβαρά. Τορ. Ναι, εγώ ξέρω στα τελικά πώς λέγεται. Πώς λέγεται? Ρέτε. Πώς? Ρέτε. Ρέτε. Ναι. Γιατί φωνάζουμε ρέτε! Ναι, ναι, όντως. Μάλιστα, ωραία. Έγινε. Άσε, εμείς θα φωνάξουμε γκολ. Έγινε, παιδιά, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά. Φανατικά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ηλίας Ανοπόλη, γεια σας. Ο Ηλίας από την Ανοπόλη. Είμαι φανατικός ακροατής. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν. Πού στέλνεις μηνύματα συνέχεια? Γιατί ρε Χρήστα να κοιτάς το κινητό μου όλοι? Τι να κάνω αφού είσαι δίπλα μου και όλο γράφεις. Πού είναι αυτά τα μηνύματα πια? Γιατί δηλαδή να κοιτάς το κινητό? Μην κοιτάω εγώ το δικό σου κινητό. Μα εγώ δεν γράφω την ώρα της εκπομπής. Όχι ποτέ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Την ώρα της εκπομπής. Μην το πεις όχι ότι γράφεις το κινητό εσύ την ώρα της εκπομπής. Ποτέ. Δεν το κρατάς στα χέρια σου. Το κρατάω καβαδία. Ψέματα, ναι. Το κρατάω εγώ στα χέρια. Ψέματα, ψέματα. Κουμπισμένο κάτω, ορίστε. Ναι, τώρα. Χρόνια πολλά στον Ούγκο Σόουζα. Αυτό έκανε. Του στέλνω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Μίγκο! Ο οποίος γίνεται 27 σήμερα. Σαν και εσένα δηλαδή. Όχι. 28 είσαι. 20... Πλέον νομίζω ξεπεράσαμε το μισό χρόνο, 29 δηλαδή. 40 αυτά, φτάνεις? 40 όχι. 30. 40 είπα ρε φίλε, όχι. 40, α, ναι, φτάνω σιγά σιγά. Εδώ ο Μπουγάτσης έγινε 50. Αυτό να μου πεις. Πού το πας αυτό? Έτσι. Ο ήρωας των παιδικών μας χρόνων. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, Βασίλη, και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4, επιστρέφουμε όλα about Άρης on air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσαντος Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα.
Έχουμε το φίλο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα από Αθήνα. Ο Μάκης ο Αθηναίος. Γεια σου, Μάκη. Είμαι στο λεωφορείο, όπως πάντα σε βάρδα και σας ακούω κάθε απόγευμα. Καλύτερη δουλειά κάνεις. Τι άλλο. Χαλάλι το ίντερνετ που αγοράζουμε εξτρά. Προκειμένου να ακούμε τα σκουπιδάκια εδώ της Αθήνας. Βρήκα εγώ την υγειά μου τελευταίο καιρό. Τι έχουμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι για τον τερματοφύλακα. Ναι. Πέρα από τις άλλες κινήσεις που γίνονται και όπως βλέπουμε είναι από το καλό στο καλύτερο πάμε. Φαντάζομαι και τα δείξεις στο γήπεδο. Με τον Κουέστα ξεκινάμε και έχει φύγει νομίζω ο Κατημύρης, εντάξει και μεγάλος, σαν και καλό το παλικάρι, έτσι ναι. Ωραία όσο έπρεπε. Έχει μείνει και ο Αναγνωστόπουλος. Για τον Αναγνωστόπουλο δεν ξέρουμε, εντάξει, το ότι ο Άρης θα πάρει ένα δεύτερο τερματοφύλακα είναι σίγουρο, αλλά για τον Αναγνωστόπουλο δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο ακόμα. Με τον Κουέστα ακόμα δεν έχουν βγάλει άκρη όμως, από ό,τι έχω ακούσει. Ο Κουέστα είναι παίκτης ομάδας, ρε φίλε. Είναι παίκτης ομάδας, αλλά για την υπογραφή την περίφημη ότι εντάξει, είμαστε άκτυποι. Θα γίνει νομίζω αφού τελειώσει ο Άρης με τις βασικές του μεταγραφικές προτεραιότητες. Δηλαδή, τους τέσσερις παίκτες που θέλει να φέρει ήδη έκλεισε τον έναν. Και μετά θα πάει και σε αυτό το κομμάτι. Είναι και ο Σιώπης σε αυτή την κατηγορία, είναι και ο Βέλεθ. Είναι αρκετή. Μάλιστα. Αυτός που θα έρθει θα είναι για βασικός ή θα έχουμε τον Κουέστα βασικό? Γιατί να σου πω την αλήθεια. Όχι, ο Κουέστα θα είναι βασικός. Εσύ πας για δεύτερο. Ναι. Δεν ξέρω. Έκανε κάποιες κινήσεις, ειδικά και όταν τον κόλπο είχε βγει κοντά στη σέντρα με τον Ατρόμητο, είχα τράβαγα τα μαλλιά μου. Εντάξει, να σου πω κάτι, Αντώνη. Όλοι θα έχουν τις κακές τους μέρες. Τι να κάνουμε τώρα. Μάκης, Αντώνη. Όλοι θα έχουν τις κακές τους μέρες. Σε γενικές γραμμές πάντως είναι καλός. Ναι, δεν έχω παράπονο, δεν λέω είναι καλός. Είναι καλό το παλικάρι, εντάξει, έχει δείξει πόη, έχει, ας πούμε. Και σίγουρα δεν θα πνίξει αυτά που έπνιγε κάποτε ο Χαλκιάς, τέλος πάντων. Για να μην τα θυμόμαι. Μάλιστα. Okay, αυτά ήθελα περισσότερο να ρωτήσω. Okay. Από όλα τα άλλα τα ενημερωνόμαστε και από το site και από το RSC, σε την έχω πάντα μαζί μου εδώ και στο λεωφορείο. Έρχεται και στην Αθήνα, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, ναι, την έχω βρει και μάλιστα κοντά μου σε ένα περίπτερο και είναι ό,τι πρέπει. Κάθε Σάββατο είμαι απίκο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά, Μάκη, να σε καλά. Και αργιανά ραγερά. Λοιπόν. Για χαρά, για. Πού είναι ο... Έφυγε μέσα? Μάλιστα. Έχουμε άλλον φίλο. Ανοιχτές γραμμές, 2-3-10, 2-87 και 3-8. Δώσε χαλή. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Τι να γίνει, να περιμένουμε να ακούσουμε από το στόμα σας μεταγραφές σας. Όλα είμαστε θα γίνουν. Όλο αυτιά που λένε. Όλα θα γίνουν, σιγά σιγά. Μα βλέπετε τι γίνονται, ρε παιδιά. Δεν γίνονται, ήρθε ο Σούντγκρεν, συμφώνησε με τον Ντουάρτε, γίνεται δουλειά. Ναι, εντάξει, το ότι γίνεται δουλειά φαίνεται. Εντάξει, δεν αντιλέγουμε σε αυτό. Ωραία. Δεν νομίζω ότι έχει κανένας αμφιβολία ότι γίνεται δουλειά. Και όχι μόνο στο μεταγραφικό, παντού. Χωράφια, κτίρια, φωτισμό, παντού γίνεται δουλειά καλή. Επενδύει. Τώρα ήθελα να πω, επειδή άκουσα που αναφέρθηκε για τον Κουέστα, δεν ξέρω βέβαια αν είναι καλή η σκέψη μου ή αν μπορεί να ευωδώσει, αλλά και αν έχει εξελιχθεί βέβαια. Αν θυμάμαι καλά, ο Κατεργιαννάκης και έχω την εντύπωση και ακόμη ένας, αλλά δεν θυμάμαι ποιος, είχε κατέβει στον Ολυμπιακό, ήταν από προπονήσεις του Παντιαρά. Αυτό δεν το ξέρω. Μπορεί να μας το επιβεβαιώσει ο Χρήστος. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Είναι εκτός του. Ίσως θα ήταν μια καλή κίνηση αυτή. Δεν ξέρω. Μια πρόταση που πέφτει στο κενό βέβαια. Ο πρόεδρος και οι συναυτό κανονίζουν. Αλλά ίσως. Ναι. Γιατί έκανε, δεν θυμάμαι βέβαια τώρα, αλλά έκανε αρκετές γκέλες στο δεύτερο γύρο νομίζω ο Κουέστα. Ναι. Το πρώτο πιστεύω ότι ήταν καλύτερος. Ναι. Εντάξει, δεν να σου πω κάτι, άμα ήταν πιο σταθερός δεν θα ήταν στον Άρη. Και παιδιά να σας πω κάτι με τον Κουέστα, που πολλοί εντάξει φυσιολογικά το ξεχνάνε ήδη,
ότι για μεγάλο διάστημα έπαιζε μενάρθηκα μία στο, στο μεγάλο δάχτυλο αντίχειρα και μία στο μικρό. Και αυτό. Εντάξει, εγώ λέω για. Παίζει το ρόλο του. Έχουμε και δεύτερο τερματοφύλακα. Εντάξει, έχουμε τον Αναγνωστόπουλο. Αλλά κάτι πιο σταθερό ίσως. Εντάξει, θα πας στον Κουέστα και σε μια επιλογή από πίσω δεύτερη που θα είναι εισάξια ή κοντά στον Κουέστα. Τώρα αν Αναγνωστόπουλος δεχθεί να μείνει ως τρίτος, δεν ξέρω. Το θεωρώ δύσκολο να σου πω την αλήθεια. Και στην ηλικία που είναι κιόλας πρέπει να παίζει. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, δεν. Αυτά τα προβλήματα πάντα υπάρχουν, αλλά είναι από τη στιγμή που μπορεί να έχεις δύο εισάξιους, λογικό είναι ο τρίτος να είναι παραγωνισμένος. Ναι. Είδαμε. Αυτά. Αυτά, καλησπέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εντάξει, θέση του τερματοφύλακα, του δεύτερου τερματοφύλακα θα αποκτηθεί, δεν είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα. Είπαμε που έχει ρίξει το βάρος ο Άρης σε συγκεκριμένες θέσεις. Οι υπόλοιπες θα πάρουν σειρά μετά, όταν δηλαδή θα έχει τελειώσει με το στόπερ, με τον εξτρέμ και τον φορ, οι συμπληρωματικές κινήσεις που λέμε, και δεν θα είναι μόνο για το τέρμα, γιατί πρέπει να πάρεις και ένα αριστερό μπακ, πολύ πιθανό να πάρεις και ένα δεξί μπακ, πρέπει να θα κάνεις και άλλες 2-3 εξτρά κινήσεις. Εκεί πέρα θα πάμε δηλαδή σε 8-9 άντε 10 βαριά μεταγραφές. Δεν θα φύγουμε παραπάνω. Βέβαια όλα αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, εντάξει, ειδικά σε μεταγραφικές περιόδους τα δεδομένα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Αλλά ας τελειώσουμε πρώτα με τις βασικές προτεραιότητες που υπάρχουν και θα δούμε μετά τι θα ακολουθήσει. Ανοιχτό παραμένει το τηλεφωνικό κέντρο για λίγα λεπτά ακόμα. Σας ευχαριστούμε πολύ και σήμερα για την ακρόαση. Να είστε καλά. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά από τις 5. Γεια σας.